Η κλήρωση δυναμών Μπατούμι Γεωργίας, πρώτος αντίπαλος Ομόνιας, με το καλό άμα περάσουν οι πράσινοι, δεύτερος γύρος μία εκ των Καγκελόνια της Πολωνίας ή Κρόια της Λιθουανίας. Πώς έγινε έτσι δεκτή καταρχάς η πρώτη κλήρωση, για να πάμε βήμα με βήμα? Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάντα υπάρχει μια έννοια, μια ανησυχία όταν θα δεις με ποιον αντίπαλο θα πέσεις. Ο ισχυρισμός είναι μπορούμε να περάσουμε εύκολα και τα λοιπά. Δεν έχει εύκολο παιχνίδι πριν να είσαι μέσα στο γήπεδο και να είναι και σοβαρό το παιχνίδι που θα παίξεις. Γι' αυτό οι ομάδες δεν είναι και πολύ γνωστές σε εμάς και γι' αυτό θα τις αντιμετωπίσουμε με όλη τη σοβαρότητα που χρειάζεται. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι αρκετά δυνατή, με μια σοβαρότητα που την αντικρίζει. Ελπίζω να δώσουμε το πρώτο παιχνίδι, επειδή θα είναι εκτός, να το δώσουμε σε τέτοιο σημείο που να μπορούμε στο home παιχνίδι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάρουμε την πρόκριση. Μάλιστα. Εντάξει, και μετά θα έρθει με το καλό η σκιαγράφηση, αν θέλεις, από την τεχνική ηγεσία της Καγκελόνια ή της Κρόια, είναι θέμα Κώστα Καλιάφα, τεχνική ηγεσία. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις ομάδες τούτες πώς είναι ακριβώς σήμερα, διότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε είτε βίντεο είτε άλλος πώς. Μια και ο λόγος για Ευρώπη, να πούμε, να θυμίσω στους φίλους ακροατές καταρχάς το 2233 να θέλουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα, να εισηγηθούν κάποια πράγματα. Είναι στη διάθεσή σας, όσα προλάβω πραγματικά θα μεταφέρω στον κύριο Δώρο Σεραφείμ απορίες ή ερωτήσεις αν θέλετε. 2233. Μια και μιλούμε για Ευρώπη, αντιλαμβάνομαι ότι το φέρετε βαρέως ακόμη, έστω και αν έχει σχεδόν περάσει ένα εντεκάμινο τόσο. Μιλώ για τη σφαγή του Γασίπη που ουσιαστικά στέρισε την είσοδο για πρώτη φορά στους ομίλους του Europa League. Δεν ξέρω αυτή η είσοδο στους ομίλους από τους μεγάλους είστε οι μόνοι που είστε εκτός, που δεν τα καταφέρατε. Ίσως είναι έτσι ένας διακαής πόθος που μεταφέρεται και στους παίκτες αυτή η επιθυμία όλων σας, πέραν του οικονομικού και για το αγωνιστικό, το γόητρο. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν δύο πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι σίγουρα εκείνο που έχετε ήδη αναφέρει, ότι έχουμε χάσει την πρόκριση τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα το παιχνίδι όπως παίκτηκε ήταν πολύ εναντίον μας η διαιτησία. Όλα τα γεγονότα συνηγορούν ότι το παιχνίδι δεν παίκτηκε επί ίσως προς ίσως. Όμως αυτό είναι ένα παρελθόν πλέον, δεν μπορούμε να το θυμούμαστε συνεχώς. Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο γήπεδο, να απαιτήσουμε την νίκη και την πρόκριση για να μπορέσουμε να πάμε πιο μπροστά και ελπίζουμε αυτή τη φορά να φανούμε και εμείς πιο τυχεροί όσο και οι φιλάθλοι μας. Σίγουρα εκείνο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να έχουμε μια χρονιά που να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι κάνουμε πάντα. Το όνειρο των ομίλων είναι στόχος έτσι δυνατό? Κοίταξε, είναι στόχος. Υπάρχουν δύο θέματα το όνειρο των ομίλων. Το ένα είναι ότι περνάς, αποκτάς άλλες εμπειρίες, περνάς σε άλλα επίπεδα και το πιο σημαντικό για μας τώρα που προσπαθούμε για την οικονομική σωτηρία του σωματιού μας, θα μας δώσει όλη τη δυνατότητα να περάσουμε σε έναν πιο υγιές σημείο που να μπορεί η ομάδα μας να μην αγχώνεται τόσο πολύ κάθε φορά ή κάθε τρίμηνο που έχουμε τα τριμηνία κριτήρια. Μια και ο λόγος για τριμηνία κριτήρια, μου κάνεις πάσα, παρότι νομίζω όχι σου όταν αγωνιζόσουν playmaker να πούμε, ναι. Ανάγκα, πάσαν καλή. Ο ήμου Σέτερφορ. Λοιπόν, τα κριτήρια Ιουνίου και λοιπά, τα αμέσως επόμενα κριτήρια, τα περνάτε, ανταποκρίνεται πάλι ο κόσμος? Ήταν σαφέστατος και το μεσημέρι ο Χριστόδουλος, ο Χριστοδούλου επανέλαβε για τα εισιτήρια διαρκείας, για τον κόσμο αιμοδότη, για πολλά και διάφορα που αφορούν άμεσες ανάγκες.
Κοιτάξτε, σίγουρα η Ομόνοια στηρίζεται πάντα στον κόσμο της και στα κάθε κριτήρια ο κόσμος παίζει αποφασιστικό ρόλο. Και επειδή έχουμε ακόμα μια εβδομάδα μέχρι την άλλη την Τρίτη που είναι τα κριτήρια, νομίζω 30 του μηνός, 30 του μηνός, ναι. Τότε νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα με τη συνεισφορά του κόσμου μας και στα season ticket όσο και σε εισφορές που γίνονται να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτά τα κριτήρια. Να το θέσω λίγο διαφορετικά, συγκριτικά με την περσινή περίοδο, τέτοια εποχή που ήταν τα κριτήρια Ιουνίου του 2014. Έχει καλυτερεύσει η κατάσταση αρκετά τόσο ώστε να σας αφήνει αισιόδοξους ότι από εδώ και μπρος όλο ένα και θα βελτιώνεται η εικόνα οικονομική? Το ότι η εικόνα οικονομική βελτιώνεται δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως έχουμε μπει από την ημέρα που έχουμε αναλάβει ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια για να μπορέσουμε να έρθουμε στο σημείο που να μην είναι τόσο αγχωτικό. Είναι κάθε φορά που έχουμε τα τριμηνιαία κριτήρια, ναι, έχουμε δυσκολίες, αλλά βρίσκουμε τρόπους και το ξεπερνούμε. Όπως ξεκινήσαμε την πρώτη φορά το Μάρτιν του 2014 ή μετά τον Ιούνιο του 2014, κάθε φορά που υπάρχουν τα τριμηνία υπάρχουν οι δυσκολίες, υπάρχουν οι αυτοί, αλλά βρίσκουμε τρόπους μαζί με τους φίλους μας, μαζί με τους οπαδούς μας ασφαλώς, που είναι η πιο βασική αιμοδοσία που γίνεται, να περνούμε τα κριτήρια και με τις διάφορα άλλα έσοδα που έχουμε από διάφορες άλλες πηγές, είτε από τα τηλεοπτικά είτε από τα χορηγούς τους υπόλοιπους που έχουμε. Έχετε για τα προϊόντα σας τώρα? Έχουμε για τα προϊόντα μας. Και δουλεύει πάντως, θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχατε πει από αυτό το εδώ το στούντιο, κούσατε τον κόρονα του κινδύνου και είπατε ότι αν δεν ανταποκριθεί ο κόσμος υπάρχει πιθανότητα να κλείσει ολόκληρο σωματείο. Αντιλαμβάνομαι έχουμε περάσει αρκετοί μήνες από τότε, είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, αλλά επανερχόμενος στα της Ευρώπης, μια καλή πορεία ασφαλώς και θα βοηθήσει σημαντικά στο κεφάλαιο οικονομική ανάσα, να το πούμε έτσι, περαιτέρω. Μια καλή πορεία, μπαίνουμε στον επόμενο, την επόμενη σεζόν με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Επανερχόμενοι τώρα στο καθαρά αγωνιστικό, ίσως είναι η πρώτη φορά, αν κάνω λάθος πέστε μου, που γυρίζοντας το μυαλό πίσω και σκεπτόμενος το υλικό της Ομόνοιας παραμένει ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά. Κάθε χρονιά στα τελευταία πόσα 10-12 χρόνια κλπ. Έφευγαν αρκετοί πρωτοκλασάτοι. Η Ομόνοια γκρεμιζόταν, ξαναχτιζόταν κλπ. Φέτος έχω την εντύπωση αυτοί που θέλατε να μείνουν πλην του Λιάνδρου, που ο άνθρωπος ήθελε να φύγει τέλος πάντων, έχουν μείνει. Είναι η πρώτη φορά. Δεν νομίζω να είναι η πρώτη φορά. Μπορεί τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια λέω, ναι. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι, αλλά την προηγούμενη μου θητεία σαν αυτές, ο βασικός κορμός πάντα ήταν εκεί. Μιλάς το 2-3 τότε, ας πούμε. Από το 2000, 2001, 2, 3, 4, 5 ήταν η ραχοκοκαλιά. Ναι, ήταν εκεί πάντα. Κάποιες μπορεί να το σκεφτείτε και να πείτε. Ο Καϊάφας, ο Κώστας ο Καϊάφας, μιλώ, ο Ιωακήμ, ο Νικόλας, ο Γεωργίου, ο Θεοδότου, οι διάφοροι ας πούμε που έχουν περάσει από τη μέρα ήταν η ραχοκοκαλιά, υπήρχε πάντα, όμως προσθήκες πάντα γίνονταν και αλλά αν τελευταία οκτάδια, για την τελευταία οκτάδια μιλάμε τα τελευταία χρόνια, επειδή τώρα είναι η δευτερία, όμως και αυτήν τη φορά η προσπάθεια μας ήταν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την τεχνική μας ηγεσία να μπορέσει να ό,τι έκτισε την περασμένη σεζόν να μπορέσει να αποδώσει τούν τη σεζόν ακόμα περισσότερο με κάποιες προσθήκες που θεωρεί η τεχνική ηγεσία ότι επιβαλλόταν και ότι θα τη βοηθήσουν. Ναι, μαζί με τη ραχοκοκαλιά προσπαθούν να γίνει και θα γίνει, πιστεύω, η επόμενη ομάδα μας, η φετινή ομάδα μας, να είναι κάπως καλύτερη ή καλύτερη αρκετά από την περσινή. Άρα, πέρσι ξεκινήσατε με το γνωστό σλόγγαν, πρωτάθλημα για μας θα είναι το οικονομικό νοικοκύρεμα, η επιβίωση κλπ. Φέτος, αν ήταν ας πούμε Αύγουστος
και βλέπατε ολοκληρωμένο το ρόστερ κλπ. Τι θα λέγατε, ότι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει όταν ξεκινούσαμε ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια. Τριετής προγραμματισμός, σωστό. Προγραμματισμός, και αυτό ήταν με πρώτον και καλύτερον στόχο την οικονομική εξήγηση. Αυτό συνεχίζει να υφίσταται. Γι' αυτό και υπάρχει ο κορμός, γι' αυτό και δεν γίνονται σπατάλες, γίνονται προσπάθεια όσον το δυνατόν να κρατηθούν μέσα σε οικονομικά πλαίσια, οικονομική περισυλλογή τέτοια που να μας βοηθά να προσθέτουμε προσθήκες αξίας, και θα τις αποδείξουν ασφαλώς στο γήπεδο όλες αυτές οι ενέργειες που γίνονται και να προχωρήσουμε παραπέρα. Αλλά το κύριο μένει ότι θα έχουμε ποδοσφαιρική ομάδα αξιοπρεπή, να κατεβαίνει στο γήπεδο, να είναι απαιτητική, να έχει το πάθος της, να είναι δυναμική, και στο τέλος, ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, οι φιλάθλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και να τη χειροκροτούν. Πάντως έδωσα δείγματα γραφής και πρέπει να, το, να τους πιστώσετε γενικά, είτε οργανωμένοι αυτοί, είτε έχουν συζωτή, γιατί είτε οι απλοί ομονέδες που πηγαίνουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα στο γήπεδο έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στις κουβέντες σας, στις εξαγγελίες σας σαν διοίκηση, και στην πορεία φάνηκε. Δηλαδή ακόμα και εκεί που δεν θα πω σκαμπανεδάσματα, στα κάτω της ομονέα είχε κόσμο. Είναι γεγονός αυτό και τους ευχαριστούμε. Το σύνθημα μας ήταν ότι όλοι μαζί μπορούμε. Δεν μπορούμε ούτε μόνοι μας, ούτε κανένας που είτε η τεχνική εσύ έξω, χωρίς τον κόσμο τη Ομόνοια δεν μπορεί να πάει μπροστά. Γι' αυτό το σύνθημα μας ήταν ότι όλοι μαζί μπορούμε, αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος, και όλοι μας μαζί είμαστε σε εκείνον το σημείο πραγματικά που και τους ευχαριστούμε παρόλες τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνά η χώρα μας. Ταυτόχρονα συγκρίνοντας τιμωρίες χρηματικές αν θέλεις εξαιτίας συμπεριφοράς μερίδας κόσμου κλπ. Στην περσινή με την προπέρσινη τις προηγούμενες χρονιές, έχω την εντύπωση ότι μειώθηκαν αισθητά αυτά τα προστήματα. Ναι, έχουν μειωθεί αισθητά. Έχει βοηθήσει ο κόσμος σε αυτήν την ημέρα. Όλος ο κόσμος έχει βοηθήσει. Πιστεύω θα συνεχίσει και αυτήν τη χρονιά να βοηθά. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά τα αυτά, παρόλο που έχουμε πληρώσει αρκετά, αλλά εν σύγκριση με προηγούμενη χρονιά είναι μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Και τους ευχαριστούμε. Σημαντικό και το δηλαδή, όταν έλεγα ότι εμπέδωσαν τα μηνύματα της διοίκησης, μέσα στα μηνύματα της διοίκησης ήταν κάθε εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, και το προστατεύσετε την ομάδα από τιμωρίες. Προστατεύσετε την ομάδα από τιμωρίες. Αθλητοπρέπεια, fair play κλπ. Κλπ. Σωστό. Ναι. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το τονίζω στο γενικότερο του πλαίσιο. Πώς αντιμετώπισε τα μηνύματα της διοίκησης ο κόσμος? Συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Εκείνο που το έκανε τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε αυτό είναι ότι ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός. Στο η ομάδα με δικά μας λάθη να καταστραφεί. Γι' αυτό και ο κόσμος ανταποκρίνεται σε όλη την... Ο Κώστας ο Καβέφας σε τον την προσπάθεια αντιγενική, πόσο λόγο να έπαιξε στο να... θέλει να στείλει τα μηνύματα προς τον κόσμο ο ίδιος από την πλευρά του, ή αν θέλει να είναι μπροστάρης μιας γενικότερης προσπάθειας που γινόταν και αγωνιστικής και όχι μόνο? Έχω πει και την προηγούμενη φορά που έτυχε να είμαι εδώ και σε διάφορες άλλες ευκαιρίες που έχω κάνει δηλώσεις, ήταν ότι όταν είχαμε αναλάβει είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στα αποδυτήρια, στο ρόστερ και τα λοιπά. Στο ρόστερ, όταν λέω, έχει από πλευράς αδυναμίας, αλλά ήταν το ηθικό, η ψυχολογία τους, ναι, πολύ κάτω, και σε αυτό το σημείο η τεχνική ηγεσία έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο, όπως και με την βοήθεια των εφόρων ποδοσφαίρου κατάφερε η Ομόνοια να βγάλει όλων αυτών το είναι τους προς τα πάνω και με κάποιες προσθήκες, με κάποιες αποχωρήσεις να φτάσουμε στα σημεία τούτα που έχετε ήδη αναφέρει. Δηλαδή συνδυάστηκαν και το δεσπρόμητο το φίλοι μου. Δηλαδή έφυγαν και παίκτες και δώσατε κάποια λεφτά, κάποια συμβούλια σημαντικά. Αξιοποιήθηκαν κάποιοι άλλοι και δει και νεαροί. Πήραν από πολλούς παίκτες το 100% των δυνατοτήτων και φτάσαν η Ομόνοια σε αυτό το σημείο που έφτασε. Αγωνιστικά κυρίως μιλάμε τώρα.
από εδώ και μπρος τι απομένει για να ολοκληρωθεί το ρόστερ 1, και έτσι μιλώντας με τον Καϊάφ, αν θέλεις, και με τους ανθρώπους τους υπεύθυνους περί μεταγραφών, τι λένε για τους νεοφερμένους, τι περιμένουν βασικά? Να σας πω κάτι, αυτό θα γίνει μετά που θα έρθουν στη Λευκοσία, διότι απόψε ταξιδεύουν προς την Κύπρο. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση με την τεχνική ηγεσία, να μας πείτε τις απόψεις και τις εκτιμήσεις της όσον αφορά το τι είδαν, τι έκαναν την πορεία, αυτή, την πορεία της προετοιμασίας, και εκεί θα δούμε πώς θα είναι. Πιστεύω όμως ότι τα πρώτα δείγματα που έχουν φανεί, όχι τα αποτελέσματα των αγώνων, διότι έχουν καμιά σχέση, είναι για τους προπονητές τα παιχνίδια και για τους ποδοσφαιριστές ασφαλώς. Προσπαθούν να δείξει ο καθένας τον καλύτερο του εαυτό. Όμως τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Με τον Ποτέ τι έγινε τελικά? Τίποτα. Ο Ποτέ είναι εκεί, υπάρχει στην ομάδα. Συνεχίζει να αγωνίζεται. Επειδή δημιουργήθηκε το θέμα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα, αλλά το θέμα η διοίκηση μαζί με την τεχνική ηγεσία το χειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και ό,τι έγινε είναι παρελθόν. Άρα παραμένει στο. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει δηλώσει και τα λοιπά. Ο ίδιος δεν έχει τίποτε που να το σχολιάζουμε και εμείς αποφεύγουμε, διότι. Εντάξει, το ρώτησα αυτό επειδή και πρώτο κλασάτος ήταν, ενώ και πρώτο σκόρερ κλπ. Και ότι αν έφευγε, ουσιαστικά θα ήθελατε. Ήταν λογικό να φέρετε κάποιον παίχτη, αλλά θα είχατε εσείς τα δικά σας τα ανταλλάγματα από μια πιθανή μετακίνηση, έτσι. Κοιτάξτε, σε οποιαδήποτε πιθανή μετακίνηση ποδοσφαιριστών που έχουν συμβόλαια, ασφαλέστατα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε χωρίς να έχουμε τα ανάλογα ανταλλάγματα κι εμείς. Όμως, φυσικά, αν είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπορείς να έχεις ανταλλάγματα, διότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που δεν μπορεί να έχεις. Για να είμαστε εντάξει, για αυτά τα πράγματα τα γνωρίζετε όλοι και φαίνονται. Μάλιστα, και στο τέλος άμα αφήνουν και... Μπορεί να αφήνουν κάποια προβλήματα, όμως πάντα το συνδυάζουμε με την προσθήκη που γίνεται και με την απώλεια που έχουμε. Μάλιστα, η αναγκαία σύγκριση. Έτσι. Για αυτό μου φεύγει, αυτό μου έρχεται. Να ρωτήσω κάτι τώρα που έχει σχέση γενικά με την περσινή την περίοδο. Αν σας ρωτήσω κάποιος πρόεδρος, κάποιος πρόεδρε, τι κρατάτε σε ό,τι αφορά στα της Ομονίας, αλλά και τι κρατάτε σε ό,τι αφορά γενικότερα την περιόριση ατμόσφαιρα και το τι επικράτησε πέρσι αγωνιστικά και όχι μόνο, τι θα λέγετε για τα κύρια σημεία, αρνητικά ή θετικά? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα είναι ότι είχαμε ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή μας πορεία. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ενώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και πολύ έτσι, χαρούμενοι, τελικά προσγειωθήκαμε ανώμαλα με όλα εκείνα που συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Δυναμό. Μετά από εκείνον περάσαμε μπήκαμε καλά στο πρωτάθλημα, μετά που 2-3 συναντήσεις αρχίσαμε να έχουμε μια κάμψη. Μετά όμως, σε εκείνη την περίοδο πρέπει να πω ότι είχαμε προβλήματα διαιτησιών, όχι μόνο στα δικά μας παιχνίδια αλλά σε πολλά παιχνίδια. Εξάλλου τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα εκαυστηρίασαν πολλές φορές. Σωστό. Και αυτό το πράγμα επηρέαζε όλες τις ομάδες. Οι δικοί μας την επηρέαζαν αρκετά. Μάλιστα είχαμε προβλήματα για το σημείο. Μετά όμως μπορώ να πω τη δημιουργία του θέματος που ανάδειξε ο διαιτητής ο Παναγή. Εκεί υπήρξαν μια αλλαγή του σκηνικού και μπορώ να πω, όπως έχω ξαναπεί, ότι ο Παναγή υπήρξε μια πολλά πολλά καλή μεταγραφή για το κυπριακό πρωτάθλημα. Αμέσως άλλαξε άρδη και με τη βοήθεια ασφαλώς της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, δεν μπορώ να το παραγνωρίσω αυτό, της διαιτησίας των αυτό, άλλαξα και δημιούργησα μια πάρα πάρα πολλά καλή περίοδο διαιτησιών.
Ναι, αλλά μετά επανήλθαν πάλι όταν ξεχάστηκε το θέμα. Μετά δυστυχώς όταν καταλάγιασαν λίγο το... Πάλι είχαμε άρα, τα ίδια και τα λοιπά. Δηλαδή όποτε θέλουμε σφυρίζουμε καλά, όποτε θέλουμε να δικούμε, όποτε θέλουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε. Σταμάτησαν να υπάρχουν τα ανθρώπινα λάθη, θέλετε να το πω. Τι είπα. Παλιά, όταν γίνουν τα λάθη, λεγόταν ότι είναι τα ανθρώπινα λάθη. Ναι. Στην περίοδο που είπαμε για την περίοδο Παναγή να την πω, αυτόματα είχαν τόσο πολλά καλές διαιτησίες που τα λάθη υπήρξαν και λάθη, όμως είχαν σταματήσει τα σοβαρά ανθρώπινα λάθη που κάθε εβδομάδα τα σωματεία κατηγορούσαν. Ναι, και μετά και τα ξανά προσιτώξαν, ετράβηξαν. Ξανά γίνει ένα αυτό πράγμα. Ελπίζω ότι η συνέχεια δεν θα πρέπει να είναι η ίδια. Μπαίνουμε σε νέο πρωτάθλημα και τα αρμόδια σώματα της ΚΟΠ και με τις νέες εκλογές που θα υπάρξουν, ελπίζω να μπουν τα πράγματα σε μια πιο καλή πορεία για να μπορέσει το πρωτάθλημα να έχει και την αξιοπιστία που χρειάζεται, για να μπορεί ο κόσμος να μην φεύγει για τον λόγο από τα γήπεδα, όπως δεν πρέπει να φεύγει και για τους λόγους της βίας. Αλλά πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά, ότι όταν οι διαιτησίες είναι πολύ καλές, οι καλές, χωρίς σκοπιμότητες, ο κόσμος κερδίζουμε και στα θέματα της βίας. Τώρα μου πεις το συνδυάζω, δεν θα ήθελα να το συνδυάζω, αλλά δεν μπορώ να αποφύγω και την πραγματικότητα. Μάλιστα. Μια και κάνετε αναφορά και για το σε εκλογές της ΚΟΠ και λοιπά, πώς τις αναμένετε σαν Ομόνια, υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε με άλλα σωματεία ή να βρεθούν άλλα σωματεία μαζί σας για να θέσετε άλλων υποψηφίων? Υπάρχει περίπτωση να στηρίξετε τον Κωνσταντίνο Τσοκούμνη? Τα είδατε? Δεν ξέρω τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Πώς το σκέφτεστε? Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουμε εξετάσει αυτό το θέμα, διότι έχουμε χρόνο ακόμα. Τον Αύγουστο είναι, ναι. Τον Αύγουστο είναι. Έχουμε χρόνο ακόμα. Αυτή τη στιγμή μας και όπου μας απασχολεί είναι η ομάδα μας να ολοκληρωθεί σωστά. Να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, να ξαναμετρήσουμε τα κουκιά μας, όταν λέω τα κουκιά μας, τα λεφτά μας, τους προϋπολογισμούς μας κτλ. Και να μπορέσουμε να μπούμε μπροστά. Έχουμε χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με το θέμα ασφαλώς και θα δει και πώς θα πράξει. Ελπίζω τα σωματεία, διότι τα σωματεία είναι που καθορίζουν την πορεία των πρωταθλημάτων και τα σωματεία είναι εκείνα που πρέπει να προσέξουν να μην γίνονται να γίνονται τα ίδια πρόβλημα ούτε στις διαιτησίες ούτε σε άλλους χώρους. Εννοείς να γίνει συνάντηση των εκπροσώπων τους, συμφωνία κυρίων, των προέδρων, αν θέλεις κάτι που να έχει σχέση και με την συμμετοχή της ηγεσίας της ΚΟΠ, αλλά όπως είναι η εκτελεστική τώρα συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι μέσα. Είναι τα σωματεία. Τα σωματεία. Γι' αυτό λέω ότι τα σωματεία τα ίδια είναι εκείνα που θα καθορίσουν τη σωστή πορεία. Μάλιστα. Άρα έχουν ρόλο σημαντικό να διαδραματίσουν. Γι' αυτό και πρέπει να τα δούμε στην ώρα τους. Διότι δημιουργήθηκε μπάχαλο τις προάλλες μεσούς της περίοδου αλλαγές σε ό,τι αφορά κανονισμούς από πλευράς δικαστικής, προστήματα, έχει ανατροπή γίνει, σχεδία έχει, τελικά έχει τα 7.000, τα 10.000 τέλος πάντων, μετά κάτι που αφορά στα τηλεοπτικά και βεβαίως σαν κερασάκι στην τούρτα η αλλαγή στον αριθμό των ομάδων, δηλαδή Μάρτιν μήνα. Έγινε και δεν κανένας ότι του χρόνου τον Μάρτιο, για παράδειγμα, αν έφταρτουν για να αποσυρθέρουμε 18 ή 12, ας πούμε. Επειδή συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, μεσούς της περίοδου δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Ακριβώς, είναι αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορώ να αρχίσω να επιλέγω τώρα θέματα του έναν, του άλλον, του άλλον, αλλά μεσούς της σεζόν δεν νομίζω ότι είναι το, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Ένας φίλος, ο 231, υπάρχει συμφωνία λέει με τον Ρωμάνο, τον U21, τον τερματοφύλακα, υπάρχει μια εξέλιξη με τον... Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να κλείσει η συμφωνία, αλλά αφού δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι ο ποδοσφαιριστής, είναι Ρουμάνος, είναι όμως ποδοσφαιριστής που ανήκει στη Juventus.
Ναι, το ξέρω. Ναι, το ξέρω, δεν είναι απλά είναι ένας πρόεδρος. Όχι, είναι Ρουμάνος, το ξέρουν ότι είναι Ρουμάνος. Είναι του Γιουβέντους και η συζήτηση όλη που γίνεται είναι με τη Γιουβέντους. Μάλιστα. Γιατί θα μείνει η Παναγή αν έρθει ο 20χρονος και λοιπά. Δύο τερματοφύλακες είναι ο Γιώργο Γαλλίδης και ο Παναγή. Και οι δύο μπορούν να αντεπεξέλθουν εις άξια όταν τους χρειαστείς, όταν τους χρειάζεσαι. Και θέλαμε και έναν τρίτο, διότι δεν μπορούμε να παίξουμε, να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα ή να παίζουμε στο ευρωπαϊκό με δύο μόνο τερματοφύλακες. Μια και λόγω για Παναγή μιλούμε για τεράστια μεταγραφή. Έτσι από το... Θα πω που το πουθενά, ανθρώποι που ήταν κοντά του, καλά μου έλεγαν μετά ότι δεν είναι. Καλά έκανετε που είπετε που το αφαιρέσετε το πουθενά. Ναι, λέω ότι άνθρωποι που ήταν κοντά του μετά που μιλούσαμε αρκετούς μου είπαν ότι ήταν ένα μεγάλο ταλέντο. Αλλά εννοώ, δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό. Ξαφνικά βρίσκεται στο Αντώνης Παπαδόπουλος να υπερασπίζεται σε ένα σημαντικό παιχνίδι τα δίχτυα της Ομόνοιας. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, και μετά μπαίνει με από ελ. Επειδή είχαμε κάνει αρκετή δουλειά μπρος σε αυτήν την κατεύθυνση. Είχαμε πάρει τον Παναγή από τον Ολυμπιακό. Είχαμε εξετάσει όλες τις και την πιθανότητα του, πόσο καλός ήταν κτλ. Και εμείς τον πήραμε ακριβώς για τον λόγο ότι εκτιμήσαμε τις δυνατότητες του και τις ικανότητες του. Και βλέπετε ότι σε μια δοσμένη περίπτωση είχαμε αποδεσμεύσει τον έναν τερματοφύλακα μας, διότι μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τον Παναγή. Ο Παναγή φυσικά χρησιμοποιήθηκε οι ευκαιρίες που πιάνει ένας όταν ένας τερματοφύλακας δεν μπορούσε, ανταποκρίθηκε πλήρως στα καθήκοντα του και συνεχίζει κανονικά. Γι' αυτό είπαμε μεταγραφή ποιότητα. Τέλο πάντων, 20-21 πόσο δεν είναι κυρία τερματοφύλακα. Βλέπετε, ήταν τρίτο τερματοφύλακα και βρέθηκε πρώτο. Α, συναγωνίζεται με τον. Μα 20 είναι τερματοφύλακα βασικό, για παράδειγμα. Εντάξει. Εν και θυμούμε, πέραν του πρέπει να πάει πολύ μακριά, ίσω τον Νίκο Νορελευθεριάδη για να πει. Όχι, στην περίπτωση είχαμε και τον Γιαλούριν τότε. Και ο Γιαλούριν θα πάξει την ευκαιρία στον Αντώνη Παπαδόπουλο πάλι. Θυμούμε. Στον Αντώνη Παπαδόπουλο με όρθιο, ένα κρίσιμο παιχνίδι. Αλλά πόσο ήταν, 19-20. Μπορεί να ήταν 20-21. Μάλιστα. Πάντως ήταν μικρή ηλικία. Ναι, εννοώ σπάνιο φαινόμενο. Να το πω και 22 να ήταν πάλι μικρή ηλικία. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα μόλις σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο 22-33. Φίλοι μπορούν να στέλνουν και μηνύματα και ερωτήματα στον πρόεδρο της Ομόνοιας, τον κύριο Δώρο Σεραφείμ. Στο ραδιό πρώτο είναι καλοκαίρι. Φέτος μένουμε Κύπρο και πάμε βουνό. Επισκεφτείτε τα πιο δροσερά μέρη της Κύπρου και εκμεταλλευτείτε τις χαμηλές τιμές σε ξενοδοχεία και γραφικά αγροτουριστικά καταλήματα. Απολαύστε την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία, ανακαλύψτε τις ομορφιές της φύσης και εξερευνήστε μνημεία, μοναστήρια και τις εκκλησίες του τόπου μας. Φέτος μένουμε Κύπρο και πάμε βουνό. Χορηγεί Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους. Πληροφορίες 25 42 10 20. Μωρό και βάφτιση 2015. Το νέο ετήσιο περιοδικό για τη φροντίδα και τη βάφτιση του μωρού σας. Ένας πλήρης οδηγός με 200 πρωτότυπες και οικονομικές ιδέες και συμβουλές. Παραμυθένια, ρουχαλάκια και αξεσουάρ για τη βάφτιση. Προτάσεις για την οργάνωση της βάφτισης, τα απαραίτητα προϊόντα φροντίδας και άρθρα από εξειδικευμένους γιατρούς. Και μεγάλος διαγωνισμός. Κερδίστε δώρα αξίας 1.475 ευρώ για το μωρό σας. Ένας πλήρης οδηγός με ιδέες και συμβουλές για όλα όσα αφορούν στο μωρό. Χορηγός Party City. Γιατί μόνο εδώ θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε ποιοτικά και οικονομικά. Μωρό και βάφτιση. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Την ενότητα σας προσφέρει η Carlsberg. Carlsberg, ίσως η καλύτερη μπύρα στον κόσμο. Διαμάντια πολλών καρατίων. Για 5 λεπτά μόνο, αξέχαστα τραγούδια που αγαπήσαμε. Πήρα στο πλάι μου και μη μιλάς. Λόγια που χάνονται, μη μου ζητάς. Τα παίρνει ο άνεμος σε μια στιγμή.
σαν φύλλα πέφτουνε τ' άλλο πρωί. Γύρε στο πλάι μου και μη μιλάς, η νύχτα που έρχεται είναι για μας. Άσε καλύτερα να σου το πει στην Άγια γλώσσα της η μουσική. Για σένα, για σένα όλη τη ζωή μου, το φως μου, την αναπνοή μου, τα μάτια μου τα δυο θες για σένα. Στον ήλιο που κρύβω στην καρδιά, αγάπησέ με και θα σε βγάλω από τη συννεφιά. Αγάπησέ με, δες όλοι γύρω ζουν στη μοναξιά. Έλα κοντά μου, γνώρισέ με, έλα αγγίξέ με, φίλησέ με και αγάπησέ με. Διαμάντια πολλών καρατίων. Για 5 λεπτά μόνο, αξέχαστα τραγούδια που αγαπήσαμε. Έτσι είναι πάντα η αγάπη.
πολλών καρατίων. Για 5 λεπτά μόνο, αξέχαστα τραγούδια που αγαπήσαμε. Ακούτε Ράδιο Πρώτο. Ακούτε ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο βραδινό ντερπίδο πρώτο της εβδομάδας με τον φίλο πρόεδρο της Ομόνοιας, τον κύριο Δώρο Σεραφείμ. Στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη του συνέντευξη ενόψη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου και τον ευχαριστώ για αυτόν. Ο 677. Κύριε Σεραφείμ, για τη μεταγραφή μέσω επιθετικού είμαστε κοντά, λέει. Μέσω επιθετικού. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση αυτή τη στιγμή, διότι αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα ξαναδοθούν, ξαναμπούν κάτω και θα, αφού έρθει η τεχνική ηγεσία και συζητήσει μαζί με τους εφόρους το όλο θέμα, να δούμε τι έχει φέρει από την Βουλγαρία στην Παλίτσα. Βουλγαρία στη... Ο 560 τι γίνεται με τους Ρώσους επενδυτές, ο Σάββας. Με επενδυτές, διότι κάποιοι καθορίζουν Ρώσους, αλλά δεν ήταν αποκλειστικά Ρώσοι επενδυτές. Γενικά μιλώντας, εκείνο που μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε οτιδήποτε και δεν βλέπω ότι θα υπάρξει κάτι στο μέλλον. Υπήρξε, συζητήθηκε ή υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί θέμα εταιρείας μετατροπής σε εταιρεία του σωματείου ή όχι? Όχι, διότι μέχρι στιγμής εκείνο που υπάρχει στα σκέψεις του σωματείου από παλιά και κάθε επανάληψη που το έχουμε εξετάσει, δεν το βρίσκουμε ότι είναι προς το συμφέρον μας η εταιρεία. Μάλιστα. Η νυν διοίκηση πότε ολοκληρώνει, εν πάση περιπτώσει, το έργο της για την επόμενη περίοδο είναι? Το έργο της δεν το ολοκληρώνει, όμως τη θητεία της θα την ολοκληρώσει την επόμενη χρονιά. Του χρόνου με το καλό, αυτός εποχή. Ο χρόνος μόλις τελειώσει αυτή η σεζόν θα έχει εκλογή, θα είναι εκλογική συνέλευση. Μάλιστα. Πώς αφού γράζεστε γενικότερα στην περιορισμένη ατμόσφαιρα, πώς σκέφτεται η βάση για την πορεία γενικότερα της Ομόνοιας, της διοίκησης κλπ? Παίρνετε μηνύματα? Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι θερμικά και μας βοηθούν πολύ να συνεχίσουμε και αυτήν τη χρονιά για να μπορέσει η ομάδα να βρει την οικονομική της σωτηρία. Διότι όλους όσοι μας μιλούν και στέλνουν μηνύματα είναι ότι ναι, κρατάτε καλά, να έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα, αλλά τα οικονομικά και τα μάτια σας, το σωματείο και τα μάτια σας, να μην φύγει από τα χέρια μας, με την έννοια να μην φύγει και να καταποντιστεί. Όχι για τίποτα άλλο, να σωθεί το σωματείο πρώτα και μετά βλέπουμε. Αυτή είναι η αυτή. Και αυτό το πράγμα μας βοηθά πάρα πολύ και ελπίζουμε ότι και αυτή η χρονιά, αυτή η σεζόν θα κυλήσει ομαλά. Οπότε ελπίζω η επόμενη χρονιά να μας βρει και με λίγη τύχη σε καλύτερες στιγμές για το οικονομικές και αγωνιστικές. Και τα δύο μαζί. Μάλιστα, να συνδυάσετε το πρώτο με τα δεύτερα. Θα συνδυάζουμε, διότι δεν θέλουμε να διώξουμε τον κόσμο από τα γήπεδα. Θέλουμε να υπάρχει μια αξιοπρεπής ομάδα, να μπορεί ο κόσμος να έρχεται να τη βλέπει ή να τη χαίρεται. Δεν προσπαθούμε να να μειώσουμε τη δυναμικότητα της ομάδας. Θέλουμε να την αυξάνουμε, αλλά να την αυξάνουμε σιγά σιγά, προσθέτοντας και περισσότερο budget για την ομάδα, αλλά και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για την ποιότητα που προσθέτουμε μέσα. Σχέση σας με άλλα σωματεία και δει μεγάλα, αλλά και σχέση σας με την ηγεσία της ΚΟΠ, τα πρωτοκλασσάτα, τα στελέχη, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται? Η σχέση μας με όλα τα σωματεία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα σωματείο. Δημιουργούνται προϋποθέσεις για καλύτερες ακόμα στιγμές. Με όλους είμαστε φίλοι, με όλους έχουμε συνεργασίες που κάνουμε στα επίπεδα των συμφερόντων. Όχι υλικοφιλίες όμως. Λυκοφιλίες, γιατί πολλές φορές υλικοφιλίες υπερισχύουν τον... Οι υλικοφιλίες που υπάρχουν, έχω πει προηγούμενα ότι εξαρτούνται από τα σωματεία αν θα πάει μπροστά το Κυπριακό Πρωτάθλημα και αν θα είναι σωστή αν είναι δέσμια ή όχι. Οι διαιτησίες και οι παρατηρητές και όλοι
μόνο από τα σωματεία εξαρτώνται. Που κανέναν άλλο. Γι' αυτό είναι πρώτον ευθυνό μας. Ναι, διότι το ένα φέρνει το άλλο. Αν τα σωματεία ευδέσμια, οι διαιτητές ευδέσμοι, οι παρατηρητές ευδέσμοι, σημαίνει ότι ένα puzzle το οποίο αποτελεί ουσιαστικά το κυπριακό ποδοσφαιρικό στερέωμα έχει λάθος βάσης ή εχτισμένο μπαστινά μου. Και ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνουν ένα, δύο, τρεις, πέντε πρόεδροι, οι πέντε παραγοντές, οι πέντε ομάδες, νομίζω μες στο λαβύρινθο να χαθούν οι προσπάθειες τους. Σε πολλές χώρες έχουν συμβεί πράγματα τα οποία πρέπει να παραδειγματιζούμε στην προσαποφυγή. Έχουν συμβεί, τώρα βλέπετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Βλέπετε τι είχε συμβεί στην Ιταλία παλιότερα. Και ανεβαίνουν όλοι και σε άλλες χώρες. Και αυτό το πράγμα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα από όλα τα σωματεία. Δεν βοηθά κανέναν όταν παίρνεις κάτι που δεν το αξίζεις. Γενικότερα. Είναι γενικότερα. Μάλιστα. Πολλές φορές είχατε θέσει ενώπιον των ευθυνών την ηγεσία της ΚΟΠ, είχατε ζητήσει συναντήσεις στην Επιτροπή Διαιτησίας, δικαστική επιτροπή. Τις προάλλες είχατε δικαιωθεί για μια απόφαση που εκδόθηκε από την δικαστική που αφορούσε προστήματα και πολλά και διάφορα. Σε αυτά τα τρία, με αυτά τα μάλλον τα τρία σώματα, δηλαδή Επιτροπή Διαιτησίας, διαιτητές κατ' επέκταση, εκτελεστική της ΚΟΠ, προεδρείο κατ' επέκταση. Και σε ό,τι αφορά στα της δικαστικής, πώς θα σκέφτεστε τα πράγματα που αφορούν βασικά αλλαγές για την νέα την περίοδο, και αν έχετε κάτι υπόψη να εισηγηθείτε πριν ξεκινήσει όμως το πρωτάθλημα, διότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα πλέον. Κοιτάξτε, έχω πει προηγούμενα, έχω σκιαγραφίσει ολόκληρο το πρωτάθλημα πώς είναι εξελιχτή, ξεκινώντας από τα ευρωπαϊκά. Μετά είχαμε κάνει μια αγγελιά, μετά καλά, οι άλλες διαιτησίες που δεν ήταν καλές, ύστερα έγιναν καλές κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση. Και γι' αυτό μιλώ ότι είναι τα σωματεία που καθορίζουν αυτά τα πράγματα. Και τα σωματεία πρέπει να φροντίσουν να έχουν καλής ποιότητας και επαρκώς γνώστες του τι σημαίνει ποδόσφαιρο και τι σημαίνει να διοικείς αποθέσεις των αξιωμάτων που υπάρχουν στην ΚΟΠ. Αν όλοι στέλνουμε τους καλύτερους μας εκεί και τους αφήνουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πιστεύω ότι τότε θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αν τους αφήνουμε όμως. Αυτόν είπα. Είναι σημαντικό. Αλλά πολλοί συζητώντας από αυτό το στούντιο ή τηλεφωνικός άνθρωποι του ποδοσφαιρού εκφράζουν το παράπονο τους γενικώς ότι για παράδειγμα στην Τεχνική Επιτροπή Ποδοσφαιρού της ΚΟΠ είσαι πώς τα σημαντικά που αφορούν αποφάσεις που έχουν άμεση σχέση όταν εφαρμοστούν γενικότερα με το Κυπριακό Ποδοσφαιρικό Στερέωμα. Δεν υπάρχουν οι πραγματικοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου που να έχουν απόψεις να εκφράσουν, να περάσουν, να εισηγηθούν. Κοίταξε, μόλις είπα αυτό το θέμα, ότι θέλουμε επαρκώς κόσμο που να μπορεί να ξέρει τι σημαίνει ποδόσφαιρο, να ξέρει τι σημαίνει διοίκηση ποδοσφαίρου, να ξέρει τι σημαίνει ορισμένα πράγματα. Να έχει εμπειρίες, να έχει περάσει από αυτά και να αφαιρέσει το σωματιακό του την ώρα που αποφασίζει το πράγμα. Αν τα αφαιρέσει το σωματιακό του κάθε ένα και μπορούν να δουν κατάμματα αντικειμενικά τι σημαίνει ποδόσφαιρο και τι σημαίνει να διεξάγεται ένας αγώνας, στον αγώνα δεν πρέπει να επισέρχονται καμιά σκοπιμότητα ούτε από τον διαιτητή ούτε από τους ποδοσφαιριστές ή τους παράγοντες ή οποιοδήποτε. Άμαξ και αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε, τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, αλλά για να μιλήσουμε νομά, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι διαχρονικά ή τα τελευταία χρόνια εντείνεται η όλη κατάσταση. Από τη στιγμή που πήγε πολύ ρευστό και πολύ το οικονομικό το συμφέρον, παίζεται μπάλα, ίσως και περισσότεροι εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό το θέμα. Εξαρτάται τι εννοούμε. Να εννοούμε στοιχήματα ή άλλα. Είναι διαφορετικό. Εννοώ έντονα παρασκήνια που υπήρχαν, ναι, όμως, και υπάρχουν και κέντρα αποφάσεων τα οποία ρυθμίζουν πολλά και διάφορα. Εγώ το δέχομαι αυτό που τα πράγματα μου λέτε, ότι ναι, υπάρχουν και έχουν καταγγελθεί και από τους ίδιους τις ηγεσίες της Ομοσπονδίας και εμάς.
σαν ποδοσφαιρί, σαν ομάδες. Αυτό το πράγμα που πρέπει να λάβει ο καθένας υπόψη είναι ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Αν δεν σταματήσουν, θα βλάψουν πολύ σοβαρά το ποδοσφαιρί. Με το χέρι στην καρδιά, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν, να μειωθούν, okay, να σταματήσουν έννομες? Κοίταξε, για να σταματήσουν θα περάσουμε πρώτα στη σοβαρή μείωση και μετά θέλω να πιστεύω να περάσουμε κάποια στάδια, εάν μπορούμε. Διαφορετικά θα πρέπει να μπουν σε τούτα τα σημεία, δεν μπορεί να έρχονται φακέλοι και να μην μπορεί κανένα να τους εξετάσει και να μιλήσουν στα συρτάρια. Ή για να τους εξετάσει να μην βγαίνουν αποτελέσματα. Γίνεται. Πρέπει να βρεθούν, πρέπει να βρεθούν οι τρόποι για να μπορούν να διορθώνονται τα πάντα ή τουλάχιστον να εκφοβιστούν εκείνοι που τα κάνουν να μην μπορούν να τα κάνουν. Θα ρωτήσω κάτι, μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Εκφράσατε τις προάλλες έντονο παράπονο από τον Ομοσπονδιακό για το πώς χειρίστηκε το κεφάλαιο Παναγή. Έχει λήξει το θέμα, πήρατε... Ομοσπονδιακό, τι εννοείται? Τι εννοείται κάτι ο Παναγή. Ναι, εκφράσαμε παράπονα και έχουμε τίποτα δεν έγινε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε και για την εισαγγελία, είπαμε και για την αστυνομία, είπαμε για όλους εκείνους που δικαιούνται και μπορούν να λάβουν μέτρα. Δεν μπορεί να λάβει μέτρα εμείς. Η Ομοσπονδία το μόνο πράγμα που να κάνει είναι να απαλλαχτεί από όλους εκείνους τους διαιτητές που είναι ανίκανοι ή όλους εκείνους που είναι παρατηρητές και είναι ανίκανοι. Ναι, μιλούμε ένα λαό Παναγή εν τούτος που κατηγορείς. Όχι, όχι, με συγχωρείς, λάθος. Για τον Παναγή τον τερματοφύλακα και τον Ομοσπονδιακό, τι έγινε στην υπόθεση, με συγχωρείς? Το ίδιο είναι. Εντάξει, στην περίπτωση εμείς έχουμε κάνει την καταγγελία μας. Έχουμε η Ομοσπονδία, το μας είπαν ότι ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης και ο κύριος Κουτσοκουμνής που είχαμε συναντηθεί είπαν ότι θα το βάλανε στην εκτελεστική. Από ό,τι έχω υπόψη μου δημοσιεύτηκε ότι μπήκαν στην εκτελεστική για να το δουν. Από εκεί και πέρα δεν είναι δουλειά δική μας, διότι εμείς δεν έχουμε κανένα συμπόρεο με τους προβαλητές της Εθνικής. Είναι θέμα της Ομοσπονδίας. Απλά θα περιμένετε την απάντηση από αυτού. Θέμα δικών τους. Πότε θα αποφασίσουν, τι θα αποφασίσουν, δεν ξέρω. Θα στο κοινοποιήσουν ήδη. Θέμα δικών τους. Με αφορμή και την αύξηση των ομάδων, ο πρόεδρος του Απολλώνα, ο Νίκος Κυρζής, ξέφρασε το παράπονο από τους λοιπούς ομολόγους του και ειδικά των μεγάλων ομάδων, ότι ουσιαστικά τον άφησαν μόνο να επιμένει στην μείωση και στο τέλος, ενώ είχα συμφωνήσει είχαν άποψη την ίδια με αυτόν, στο τέλος ή ψήφισαν κάποιοι υπέρ της αύξησης από 12 σε 14 ή τήρησαν συν ηχθείωση ή ουδετερότητα. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό και πώς θα βλέπετε τα πράγματα εν ώψη νέας περίοδου? Κοιτάξτε, το θέμα είχε μπει με έναν τρόπο ότι πολλά σωματεία τα οποία είναι προσφυγικά πήγαιναν προς τη μαρασμό και τη διάλυση λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο μας. Όταν πήγαινε το θέμα από τα προσφυγικά σωματεία, ήταν φυσικό ότι να αισθανόμαστε πολύ έντονα και πολύ να έχουμε ευαισθησίες για αυτό το θέμα. Και επειδή στην ουσία θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, νοουμένο ότι δεν θα άλλαζε η δομή. Δηλαδή, δύο ομάδες θα έφευγαν αυτόματα, μηνίσκουν οι 12 και θα έφευγαν είτε η μία είτε οι δύο για το μέλλον τυπών. Αποφασίστηκε να φεύγει η μία στις 12, αλλά οι 12 πάλι 6 πάνω, 6 κάτω. Δεν άλλαζε τίποτε που τη δομή του, αλλά το σοβαρότερο θέμα ήταν το οικονομικό στα θέματα των προσφυγικών ομάδων και κάποιων άλλων ομάδων, οι οποίοι αντιμετώπισαν πολύ έντονα την οικονομική ύφεση που υπάρχει στη χώρα μας. Και πρέπει να πω ότι η οικονομική ύφεση, παρόλο που μιλούν για διάφορα, πρέπει να σας πω ότι αγγίζει πολύ ψηλά. Και εμάς μας αγγίζει το οικονομικό. Και την ΑΕΛ την αγγίζει και την όλους τους αγγίζει το οικονομικό και τον ίδιο τον Απόλλωνα ακόμα, εντάξει, έχει τις δικές του απόψεις και εμείς εκείνοι που δεν έχουν προχωρήσει
βαθιά, ας πούμε, να πω ότι πιο ψηλά και τα λοιπά, να πάρουν κάποια λεφτά, είτε τα ευρωπαϊκά είτε άλλος πώς, και έχουν κάποιο εισόδημα ακόμα ή έχουν χορηγούς τέτοιους που τους καλύπτουν, καλώς. Από εκεί πέρα, γι' αυτό την ημέρα που τέθηκε το θέμα και συζητώντας, μάλιστα ο πρόεδρος της ανόρθωσης είχε πει και εμείς είμαστε πρόσφυγες. Και πρέπει να πω ότι και εμείς η Ομόνοια έχουμε επηρεαστεί από αυτό το πράγμα σοβαρότατα, διότι το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων μας είναι πρόσφυγες. Mm. Πολύ μεγάλο μέρος. Mm. Ξεκινάτε να δείτε τη γραμμή και να δείτε πόσο. Να είχατε και γήπεδο υποανέγερση. Το γήπεδο υποανέγερση, το οποίο δεν μπορούμε να. Στη μια μιλιά που ήταν. Ναι. Δηλαδή και εμάς μας, αλλά εμείς εντάξει έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, ότι είχαν γίνει κάποια λάθη τα οποία καταπώντησαν την οικονομικά το σωματείο μας. Άλλον το άλλο. Αλλά λέω ότι γενικά τώρα πάρτηκε μια απόφαση τα επόμενα 2-3 χρόνια να υπάρξει το ποδόσφαιρο στην βάση και να επανέλθει. Έχω και χωρίς ναι, αλλά και χωρίς να διακόπτεται στη μέση της σεζόν. Τούτο που είπατε προηγούμενα, να μην ξανασυμβεί. Πάλι έχω ένιξη. Και να πω το εμαρτού μου λέω την αλήθεια, να πω ψέμα δεν λέω. Ούτε εγώ θέλω να πω ψέμα, αλλά λέω πώς ήταν η κατάσταση. Στην νέα την περίοδο, πώς περιμένετε πάνω κάτω τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα? Φέτος ήταν γνωστή η εξάδα. Πάνω κάτω έτσι τα περιμένετε τη δυναμικότητα των ομάδων, δηλαδή να είναι το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνοια, Ανόρθωση, η ΑΕΚ, είναι η ΑΕΛ, ο Ερμής κλπ. Αυτές οι 6-7 ομάδες να κάνουν τι. Εντάξει, μπορεί να ξεπηδήσει σε καμιά χωρίς να ξέρω αν υπάρχει έτσι θέμα. Όμως δεν είναι τώρα που αυτές οι ομάδες είναι αυτές που είναι στο προσκήνιο. Έχει χρόνια. Είναι διαχρονικό. Ναι. Άρα δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Μπορεί, εντάξει, η ΑΕΚ για παράδειγμα έγραψε ιστορία. Η ΑΕΚ την τελευταία τετραετία επανήλθε, πρέπει να το πούμε, ναι. Αυτό έτσι, δυναμικά και είναι εκεί σε τελικούς, πήρε πρωτάθλημα κλπ. Αυτές οι δύο ομάδες. Και είναι ο Ερμής, ο οποίος είναι στην εξάδα, προσδίδει το δικό του ενδιαφέρον με την προσπάθεια του. Πέραν των παραδοσιακών, Ομόνοιας από ΕΡ. Ανόρθωσης Απόλλων. Γι' αυτό είπα ότι μπορεί κάποια άλλη να ξεπηδήσει. Δεν μπορεί να το καθορίσεις εκ των προτέρων, διότι ακόμα δεν γνωρίζουμε τις ομάδες, δεν γνωρίζουμε τι έχουν κάνει, πώς έχουν ενισχυθεί. Γι' αυτό πρέπει να τις δούμε. Γι' αυτό είπα πώς τα φανταζεστεί. Μπορώ να φανταστώ τώρα, διότι ακόμα τη δική μου γιατί είναι φανταστικά καλά. Να φανταστώ εσάς. Ναι, αλλά αν στον δρόμο σε ρωτήσει ο απλός Ομονιάτης, πρόεδρε, εγκαλά του τα που είπες, ας πούμε, στον Παύλο Μωυσέως, όμορφα περιποιημένα το οικονομικό και μπράβο σου και στη διοίκηση σου, μια χαρά. Αλλά έχει πόσα, μια πενταετία να σηκώσω πρωτάθλημα σαν Ομονιά της. Να σηκώσω πρωτάθλημα, να γίνει προσπάθεια να σηκώσω πρωτάθλημα του χρόνου του άλλου χρόνου, τι θα τα απαντήσεις? Η απάντηση ήδη έχει δοθεί από την ημέρα που είχαμε αναλάβει. Είχαμε μπει ξεκάθαρα ότι τα επόμενα 3 χρόνια είναι τα χρόνια της προσπάθειας εξυγίανσης οικονομικής της ομάδας. Το πρωτάθλημα για μας είναι να σωθεί. Η ομάδα, εμείς είχαμε ότι ήταν μέσα στον κρεμμό, δεν ήταν στον κρεμμό. Το είπα, προσπαθούμε να υπέρουμε στον κρεμμό και από τον κρεμμό να πάρουμε στο ισοτόπι. Μάλιστα. Το είπα, όταν γίνει αυτό, τότε θα δικαιούται να θέλει πρωτάθλημα. Όμως, να απαιτεί. Ναι. Όμως, αυτή τη στιγμή η προσπάθειά μας δεν είναι η ομάδα να είναι, ξέρω εγώ, κλωτσοσκούφι. Μίζερ, η ομάδα θα είναι απαιτητική, θα είναι πολύ καλή, θα δυσκολεύεται και θα δρώνει οποιοδήποτε για να την κερδίσει και τελικά, ναι, θα είμαστε μέσα σε εκείνους που θα διεκδικούμε έξοδο στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ένα επανέλθω, είπε στη λέξη στην Ευρώπη. Εδιακαεί πόθο και στόχο σου, σαν ηγέτη τη Ομόνοια, να δει την Ομόνοια μια στιγμή σε ομίλου. Ο διακαεί πόθο με μένα αυτή τη στιγμή, ένα είναι. Η οικονομική εξυγίανση του σωματείου. Μόλι γίνει αυτό το πράγμα, μετά μπορούμε να καθορίσουμε οποιοδήποτε άλλου στόχου θέλουν.
Είσαι απόλυτος πάνω στο εντάξει, μια χαρά. Το 141 ψηφίζει στη Μούρκετ Σπάγια για πρόεδρο τη ΚΟΠ. Ξέρω, είναι και τέτοιο το πράγμα καμιά φορά. Αλλά, εντάξει. Εξάλλου δεν έχουμε εξετάσει τέτοια θέματα. Όταν θα τα εξετάσουμε, θα δούμε και τι θα αποφασίσουμε. Αν υπάρχουν υποψίες ή αν δεν υπάρχουν. Ε, ναι, αλλά δεν είναι τη ώρα. Είχατε τοποθετηθεί επανερχόμενος στα των προϊόντων μάλλον. Προσφάτως ήταν μια ανακοίνωση, επειδή τώρα τελευταία κυκλοφορείται και την πύρα της Ομονίας και των νερών της Ομονίας και τον καφέ, νομίζω, καφέ και λοιπά. Έρτσι, δεν ξέρω τι έγινε και αναγκαστήκατε να βγάλετε ανακοίνωση. Κάποιοι εκμεταλλεύονται, έβαλαν ετικέτες πάνω σε προϊόντα και λέγανε ότι είναι της Ομόνιας και λοιπά. Βάλουν το σήμα της Ομόνιας, εδώ εκμεταλλεύονται χωρίς να έρχονται σε επαφή με το σωματείο για να μπορέσουν να τους δώσει την άδεια, η οποία άδεια θα τους δοθεί αφού εξεταστεί το θέμα που τη χρήζαν του. Εννοείς για άλλα προϊόντα πέραν αυτών των... Όχι, πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα μας παράνομα. Ναι. Αυτοί πρέπει πρώτα απ' όλα να σταματήσουν να το κάνουν και θα πρέπει, αν θέλουν να το χρησιμοποιούν, να έρθουν σε επαφή με το σωματείο. Υπάρχει η Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει το θέμα και θα συζητήσουν μαζί και θα έρθουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το... Τα άλλα που κάνουμε, το κάνουμε για να κερδίσουμε κάποια λεφτά για να μπορέσει να... Πάσουν καλά τα προϊόντα? Αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Τα ελέγχετε, ενώ τα παρακολουθείτε την πορεία τους κλπ. Άρα είναι ουσιαστικά μια πηγή... Είναι μια πηγή εσόδων που δεν την είχαμε προηγούμενα, τουλάχιστον στην περίπτωση της πύρας. Μια και ο λόγος για έσοδα κλπ. Σε ό,τι αφορά στα μέλη, έγινε συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια, αυξήθηκαν τα μέλη, πόσα μέλη πάνω κάτω είναι τώρα και κυρίως πόσα από αυτά είναι ενεργά και είναι οικονομικά απόλυτα εντάξει με τις υποχρεώσεις του, γιατί κάθε μέρος έχει τις υποχρεώσεις του. Σίγουρα. Τα μέλη, εντάξει, και διαγράφουμε μέλη, αλλά έχει μέλη που είναι ανενεργά, έχει μέλη που δεν ξοφλούνται στις δρομές τους κτλ. Αυτοί υπάρχουν εκεί. Όμως συνεχώς ανανεώνονται, γίνονται νέα μέλη και προχωράει η δουλειά, είναι εκεί, δεν είναι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο στα διάρκεια τούτων γίνεται κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Είτε συνέλευση είτε οτιδήποτε. Πρέπει να είναι εντάξει, επανέρχεται, ξαναεπανέρχεται, αλλά ανέκαθεν η ίδια ιστορία είναι. Μάλιστα. Ο 268 λέει σας βοήθησε, σας βοηθάει η ΚΟΠ για να περάσει τα κριτήρια, ναι ή όχι? Εμείς περνούμε τα κριτήρια με το γεύμα μας. Εμείς περνούμε τα κριτήρια όπως τα περνά ο κάθε ένας. Δεν έχουμε καμιά ειδική μεταχείριση. Δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση. Εξάλλου προσπαθούμε ιδιαίτερα και αυτή τη στιγμή που σας μιλώ είμαστε πολύ κοντά στο να περάσουμε, αλλά πρέπει να περάσουν οι μερικές μέρες για να έχουμε την ολοκληρωτική βοήθεια στο σύζο τίκετ που παίρνουν τα αυτοκίνητα. Μέχρι τις 30 του μηνός, για αυτό μου λένε να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα. Πόση πάνω κάτω είναι το, ας πούμε, σε χιλιάδες? Παλιά ήταν 150, μπορεί να ήταν κάποια στιγμή και 400-500, θυμάμαι, τώρα είναι έναν ποσό 100-150, πόσο είναι? Μα πόσα λεφτά για θέλουμε κριτήρια, να παίρνουμε τα κριτήρια? Είναι πολλά λεφτά που θέλουμε, πάντα. Διότι πρέπει να υπολογίσετε ότι για να περνάς τα κριτήρια μαζί με τα... Με τους διακανονισμούς που έχουν γίνει, τους παλιούς που χρωστούμε αρκετά λεφτά σε ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει, ναι, και υπάρχουν εκεί και έχουν γίνει διακανονισμοί, πληρώνουμε μήνα με μήνα κτλ. Στην ουσία πληρώνουμε και ο ρόστερ για να παίζουμε με το ένα. Τόσο πολύ είναι το πρόβλημα. Είναι καλό. Μάλιστα. Ο φίλος ενώ η ΑΕΚ ήταν πάντα δέκατη και την συναφέρνηση. Δεν συναφέραμε την ΑΕΚ γιατί πέρσι έγραψε ιστορία. Συναφέραμε την ΑΕΚ. Ναι, μέσα στους περσίνους. Ό,τι εννάει για μένα, αναμένεται, αλλά είναι για μένα κοντά. Η ΑΕΚ πρέπει να πω ότι ναι, υπάρχει και τα πάνω της και τα κάτω της. Τώρα είναι στα πάνω της. Μπορούμε να σχολιάσουμε αντίθετα, ναι. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν,
Να ρωτήσω κάτι, γιατί να δυσκολεύεσαι αντίθετα, άμα μια ομάδα κάνει καλή χρονιά, γιατί να μπει στην καλή σχολή. Λέμε την αντικειμενική πραγματικότητα. Όχι, απλώς επειδή εσύ αναφέραμε τη λέει, επειδή ήταν μια ζωή δέκατη, λέει, γιατί πάει και ήταν πάντα δέκατη, τέλος πάντων, απλώς έγραψε την ιστορία, ήρθε δεύτερη και μάλιστα τελευταία, πρώτη τελευταία αγωνιστική με διπλό στο Γασιμπή, θα ήταν και πρωταθλήτρια. Ναι. Δεν το συζητάς. Φτάσει σε ένα σημείο και την κατάσταση γενικώς μιλήσαμε για δική μας, για τα σκάνδαλα, για τις ατασταρίες και για πολλά και διαφορά γενικώς που συμβαίνουν. Αλλά τούτο που βγήκε από την UEFA, πώς το αφού κράτησε, γιατί προσφάτως είχε βγει και με σκάνδαλο και από την, για τη FIFA μάλλον τώρα, και από την UEFA για κάτι που έχει σχέση με παγκόσμια κύπελλα ή ευρωπαϊκά και σε ποιες χώρες δόθηκαν και γιατί και ποιοι χρηματίστηκαν, αχρηματίστηκαν και πόσα πήραν και λοιπά. Αυτό τι, πώς το εισπράττεις? Κοιτάξτε, εγώ το εισπράττω ότι είναι ένα πάρα πολύ κακό γεγονός, ζωφερό για το ποδόσφαιρο, διότι εκεί και όπου νομίζω ότι όλα πάνε με λιγάλα. Και είναι και για να καταλάβεις, εάν αυτό το πράγμα ευσταθούν και είναι αληθινά, φανταστείτε αυτούς που μας τιμωρούν εμάς πιο κάτω, τι κάνουν πιο πάνω. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Είναι το δάσκαλο που διδάσκεις. Θα είναι το δάσκαλο που διδάσκεις, αν ήταν να μας διδάσκουν να κάνουμε το ίδιο που κάνουν, ξέρω αν είναι αυτό που σημαίνει. Αλλά εκείνο που μπορεί να πεις με άνεση είναι ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να πατάσσονται αυστηρά. Πολύ αυστηρά. Το χρήμα πήγαινε το στήμα, πήγαν μεγάλες εταιρείες, εκατομμύρια παίζονται στην Ασία κυρίως. Προχθές ακόμη, αφού μην ξεχάσουμε, η αθάνατη είχα πρόβλημα την άλλη φορά με την Ολυμπιάδα. Σήμερα η αθάνατη που υποτίθεται είναι η ελίτ της παγκόσμιας οικογένειας των παραγόντων. Το ίδιο είναι και στο πόσο. Η εντιμότερη των εντύμων. Στην UEFA θεωρείται ότι, και στη FIFA θεωρείται ότι είναι η πρωτοκλασάτη, η άμεμπτη, η άσπηλη, η αμόλυντη. Και η καλοπληρωμένη. Τι? Και η καλοπληρωμένη. Ναι, και μισθωτή και όχι μόνο. Ναι, όχι, λέω καλοπληρωμένη, ναι. Που δεν δικαιούνται να κάνουν έτσι πράγματα. Βέβαια. Αλλά άμα κάτι ψήφους, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια ο ένας ο ψήφος, ξέρω, τι να πει κανείς. Και έρχονται και απειλούν, εντάξει, εταίρων εκάτερων να πεις, ο καθένας να θεωρείται του οίκου του, αλλά γίνεται εσύ που είσαι μες στην διαφθορά μπασμένος με την πρώτη ευκαιρία μιας προσπάθειας που κάνουν κάποια σωματεία με τον ΑΒ τρόπο, μια παρανομία να την πω έτσι, μπαμ και κάτω για να δείξεις ότι είσαι ο άμεπτος, εντό που κάνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη της. Λίγο διαφορετικό, αλλά εντάξει. Άλλον το πολιτικό, άλλον το ποδοσφαιρικό. Να μείνουμε στο ποδοσφαιρικό. Το ποδοσφαιρικό εδώ είναι ότι μιλούν για ατασταλίες και τα λοιπά. Ή στην άλλη περίπτωση της Ευρώπης το πολιτικό θέμα είναι εντελώς διαφορετικά. Κάποιοι άλλοι βάλαν το σέρκατος μες των γνωστών. Η Ελλάδα πώς είναι τώρα. Και το χειρότερο στην άλλη περίπτωση είναι πρόκληση. Να πω ότι εκείνοι που έχουν καταστρέψει αυτή τη στιγμή, κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση για να μην παίρνει απόφαση. Αυτό είναι το πράγμα για ένα αστείο. Το λοιπόν, εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να τιμωρούνται όλοι όσοι φτάνουν στο σημείο να κάνουν αυτό το. Μάλιστα. Έχει πάει η ώρα και έχουμε κάνει απλώς ένα διαλυματάκι. Ο τελευταίος λόγος σου ανοίγει και αν θέλεις, επειδή είναι και εποχή τέτοια που είπα για προηγουμένως, είναι η πρώτη μεγάλη συνέντευξη ενόψει νέας περίοδου. Στον κόσμο της Ομόνοιας, αν θέλει να απευθυνθείς, να στείλεις τα δικά σου τα μηνύματα, τι πρέπει να κάνει ο ίδιος, τι να αναμένει από εσάς, τι θα κάνετε εσείς και γενικά πώς τα βλέπεις γενικότερα τα πράγματα για την νέα την περίοδο. Αρχίζω. Βέβαια. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που έχει ανταποκριθεί στην προηγούμενη σεζόν με τον τρόπο που ανταποκρίθηκε. Που ήταν πάρα πολύ καλός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Τον ευχαριστώ και εγώ και όλα τα μέλη του Συμβουλίου και όλος ο κόσμος που έχει δουλέψει και βοηθήσει προς την κατεύθυνση. Τον ευχαριστούν οι ποδοσφαιριστές, η τεχνική ηγεσία και όλοι. Περιμένουμε από τον κόσμο να κάνει το ίδιο και αυτήν τη χρονιά και υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν
η ποδοσφαιρική μας ομάδα, η πεντοσφαιρική μας, η καλασφαιρική. Α, η πεντοσφαιρική, ο φίλος μου, πότε συζήτησε ένα εντρόπιο. Η μπάντα, το φούτσαλ και οι άλλοι να φτάσουμε, και η ποδηλασία, να φτάσουμε να χαίρονται όλοι όσοι είναι ομονιάτες, γιατί θα τους δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και αυτό για να το δώσουμε, θέλουμε να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο να προσφέρουν, να αγαπούν την ομόνια και να είναι παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, στο ποδόσφαιρο, στην κάθε Κυριακή, Σάββατο που γίνονται τα αθλήματα, είτε Παρασκευή είτε άλλες μέρες, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε στο ποδόσφαιρο, στην κάθε Κυριακή, Σάββατο που γίνονται τα αθλήματα, είτε Παρασκευή είτε άλλες μέρες, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και η ομάδα μας η ποδοσφαιρική θα είναι πάρα πολύ καλή, είναι εκείνοι που βοηθούν στα διάφορα τμήματα. Γι' αυτό, αυτό είναι που θέλουμε να γίνεται, να είμαστε δεμένοι ο ένας με τον άλλο, όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε την Ομόνοια και να την παρουσιάζουμε κάθε χρόνο και καλύτερη. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μίζεροι. Τίποτα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε φανταχτεροί και θα μας νιώθει ο καθένας. Μάλιστα. Και του χρόνου τέτοια εποχή να κάνουμε τον απολογισμό της τριετίας. Του χρόνου τέτοια εποχή θα κάνουμε τον απολογισμό της διετίας με προοπτική για την τριετία. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Μπορούσα να μιλήσουμε άλλη μια ώρα. Χαρά μου πραγματικά που ήσουν εδώ απόψε. Κάθε επιτυχία, πρόεδρε, ξεκινώντας από την Ευρώπη, να πάει μακριά η βαλίτσα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλή ποδοσφαιρική περίοδο. Και εγώ σας εύχομαι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ όλους τους ακροατές που μας άκουσαν και να είναι βέβαιοι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά στο απόψινο βράδυ.